Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Αυτή τη φορά ας παίξουμε grid. Και πάμε απευθείας με ένα τυχαίο γκριντάκι. Και έχουμε παραλίγο πάλι random και είναι Μαγδαληνή. Μαγδαληνή έχει το καλό ότι ας πούμε θα γεμίζουμε charges και από ό,τι βλέπω ωραία έχουμε και μια καρδιά έξτρα. Είμαστε σχετικά αργοί, το οποίο δεν είναι ποτέ ένα καλό θέμα με τη Μαγδαληνή. Δεν έχουμε ούτε καν το happy, νομίζω άμα το ξεκλειδώσεις, αλλά anyway, άμα κάνεις κάποιες κινήσεις, κάποια achievements ας πούμε, μπορείς να ξεκλειδώσεις να σου δίνει και ένα happy, το οποίο σου δίνει απευθείας τις 15 μονάδες οι οποίες σου λείπουν ας πούμε από το speed και είμαστε τυχεροί, βρήκαμε αμέσως secret room. 3-3 πάμε. Κακό σύμβολο, κακός ιονός. Ελπίζω να μην λέει πάρα πολλά για το... τη συνέχεια της φάσης, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία τουλάχιστον να μπούμε για το Ghost Baby, το οποίο... κρίμα. Okay. Λοιπόν, πρώτα δωμάτια είναι σχετικά εύκολα, δεν ξέρω πόσο κατά πόσο είστε εξοικειωμένοι με το mode. Θα πω έτσι εντελώς περιληπτικά ότι βασικά είναι όροφοι, αντίστοιχοι του κανονικού παιχνιδιού, αλλά με κύματα. Δηλαδή βρισκόμαστε στο ίδιο δωμάτιο, απλά έρχονται περισσότερα κύματα αντιπάλων. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι στο χρονόμετρο που βλέπετε στη μέση σου λέει πόσα δευτερόλεπτα μένουν μέχρι να εμφανιστεί το επόμενο κύμα. Στόχος είναι προφανώς να γλιτώσουμε όσο damage γίνεται. Από την άλλη να φάμε κάθε wave, να εξοντώσουμε κάθε wave πριν εμφανιστεί το επόμενο είναι ιδανικό. Εάν δεν... αρχίζει και κατρακυλάει λίγο η φάση, γιατί όσο πιο δύσκολο γίνεται η κατάσταση με τους enemies, παραλίγο να το πατήσω, αυτό snowballάρει προς την κακή πλευρά. Πρώτο damage, εντάξει, δεν τρελαινόμαστε. Το jam heart που έχει ως space bar item μπορεί να μας βοηθήσει, γιατί μέσα στα waves που περνάνε παίρνουμε και charges, οπότε τώρα βρίσκομαι ξανά σε... full hearts, αλλά μην μπερδεύεστε όποιος καινούριος μπορεί να το βλέπει αυτό, όποιος βασικά δεν γνωρίζει και τόσο το παιχνίδι, δεν είναι σπασμένο αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή επειδή έχω ανά 4 waves μία καρδιά, μην νομίζεις ότι λέει και πάρα πολλά πράγματα. Μαζεύουμε coins λοιπόν, σε αυτό το mode. Ήδη έχουμε 21. Προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε το μεγάλο shop που έχουμε εδώ πέρα, το οποίο έχει 2-4-6 items. Δεν ανεβαίνουν ούτε κατεβαίνουν αυτά, όπως... ενώ το πλήθος αυτών, όπως συμβαίνει στο κανονικό mode, και έχουμε ένα τσάμπα item σε κάθε floor, όπως και ένα item το οποίο πρέπει να δώσουμε βασικά ένα κλειδί. Ευτυχώς βρήκαμε κλειδιά, οπότε δεν χρειάζεται να αγοράσουμε για τον επόμενο όροφο ή κάτι τέτοιο. Μαζεύουμε items λοιπόν, άσχετο, μαζεύουμε λεφτά ήθελα να πω λοιπόν, για να αγοράσουμε items από το shop. Θα κάνουμε ένα reroll γιατί μας παίρνει μια βομβίτσα. Και αυτό είναι tier up για 7. Μας βολεύει πάρα πολύ γενικότερα ότι έχει να κάνει με έκπτωση. Δηλαδή ο τζαμπατζής κερδίζει εδώ, full. Και νομίζω θα συνεχίσει τον επόμενο όροφο γιατί από αυτά που έχει δεν τρελαίνομαι για κάτι. Α, βασικά όχι, βιάζομαι πριν την ώρα μου. Γιατί υπάρχει η ώρα που βιάζεις, είναι γνωστό αυτό. Λοιπόν, μόνστρο. Σε κάθε όροφο λοιπόν θα αντιμετωπίσεις δύο bosses, τα οποία βγαίνουν με καθυστέρηση 30 δευτερολέπτων αν είδα σωστά. Όχι ιδιαίτερο πρόβλημα, συνήθως, τα bosses. Βέβαια όσο περνάς ορόφους, τα αρχικά waves γίνονται πιο δύσκολα. Δηλαδή δεν έχει μύγες όπως έχουμε εδώ πέρα ας πούμε, έτσι πες μια τέτοια αντιστοιχεία όσο ανεβαίνεις βρίσκεις από άλλους ορόφους, πράγματα. Και τώρα κάλλιστα ναι, μπορούμε να έχουμε δύο enemy bosses παρέα να αντιμετωπίσουμε, αλλά εντάξει δεν ήταν πρόβλημα και συνήθως δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι τα waves. Συνήθως από εκεί χάνεις την μπάλα. Από εκεί και πέρα. Λοιπόν, κάτω όπως βλέπετε έχει γίνει μια πεντάλφα εδώ πέρα στο χρονόμετρο, η οποία ουσιαστικά μας δίνει την επιλογή μόλις κερδίσουμε τον boss. Να νικήσουμε άλλο ένα ή δύο bosses μαζί, νομίζω. Νομίζω αυτό. Και άμα τα κερδίσουμε, πηγαίνει σε Deal with the Devil. Το οποίο πάντα το προτιμώ.
Και μια χαρά βασικά. Είναι διπλό, όπως λέγονται αυτοί οι τύπηδες. Δεν θυμάμαι, δεν έχει σημασία. Μόνο το σπίτι εδώ πέρα μπορεί να μας προδώσει. Κατά τα άλλα δεν έχουμε πρόβλημα με αυτό το boss. Έτσι λοιπόν παίζεις ένα όροφο πάνω κάτω στο συγκεκριμένο mode. Δεν θυμάμαι πόσους όροφους έχει στο σύνολο. Δεν έχει 8, πρέπει να έχει 5, ξέρω εγώ. 5 ή 6 και ο έκτος να είναι το Grid Fight. Grid είναι ένα boss. Γι' αυτό και το κάνουμε κιόλας στο mode, γιατί ουσιαστικά ξεκλειδώνεις mark στο mark list που έχουμε ανοίγω, πρέπει να συμπληρώσουμε. Βασικά δεν έχουμε κάτι να κάνουμε. Λέει άμα ξαναμπείς και βγεις, τα poops κάνουν refresh και μπορεί να έχουν κάποιο reward μέσα. Σε αντίθεση με το άμα δεν κάνει. Εντάξει, είμαι τελείως πλάκας ρε. Είμαι τελείως πλάκας, δεν μπήκα στο Deal with the Devil. Είμαι ο χειρότερος. Είμαι ο εντελώς χειρότερος, μαλάκα, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, μαλάκα, η ξυπνάδα μου δεν έχει ξεφύγει σε δύο σημείο που δεν γίνεται. Λοιπόν, τι επέλεξα να κάνω, αφήνω το Yamhart για να πάρω αυτό με 15, το οποίο αν το παίξω λίγο σωστά θα μας δώσει items ανά... Θα το πάρω. Δίνει και μια καρδιά, αυτό. Δεν ξέρω, ρε, πες να είμαι πάρα πολύ κακός γενικά στις επιλογές που κάνω. Ο Mr. Mystic εδώ πέρα, που βασικά είναι αυτή η αναφορά, σου δίνει, μπορείς να πάρεις προφανώς ανά 4 charges ένα τσάμπα item από το shop, το οποίο είναι μια χαρά. Δηλαδή αυτό σημαίνει ένα battery charge, όχι battery charge, μια μπαταρία anyway από το shop που κάνει 5. Με μια μπαταρία μπορείς να πάρεις ένα item, οπότε λίγο πολύ όσο έχεις μπαταρίες 5 coins ίσον item, το οποίο είναι super. Εντάξει, είναι εκθαμβωτική βλακεία που έκανα. Με στράβωσε λίγο και μιλάω για το Deal with the Devil. Γιατί ξέρω εγώ, εντάξει, έκανες και ολόκληρο fight που ναι, δεν δεχθήκαμε damage, αλλά please αξιοποίησε, ξέρω εγώ, το τουλάχιστον αυτό που έκανες. Yes. Μάλιστα, λοιπόν, βλέπουμε D6 εδώ πέρα. Βλέπουμε ένα κλειδί για μια βόμβα και ένα κλειδί που πάντα αξίζει. Και ένα coin, σε ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Nice, nice. Λοιπόν, δεν έχουμε μπαταρία. Εδώ πέρα δεν πολύ μπαίνω συνήθως, στα guest rooms. Ο λόγος είναι ότι συνήθως δεν έχω την πολυτέλεια για τη ζωή για να το κάνω αυτό. Οπότε μπαίνουμε τώρα και πάμε να μαζέψουμε λεφτά και charges. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι ανά 4 charges ουσιαστικά να δεχόμαστε ένα damage. Δηλαδή μόλις γεμίζουμε το space bar item μας, να χωνόμαστε, να σταματάμε το ρολόι, γιατί μπορούμε να σταματήσουμε το ρολόι, απλά δεχόμαστε μισό damage, ώστε βασικά να μην τα τρώμε γιούρια όλα και φάμε κανένα τρελό ντου, συν το ότι, please. Ωραία, τώρα το γεμίσαμε, χάσαμε μια καρδιά, chill. Το reward εδώ πέρα, η φάση, το efficiency είναι στο ότι έχουμε γεμίσει ένα charge, οπότε μπορούμε να μπούμε μέσα και να πάρουμε ένα item, ενώ άμα τρέξουν και τα 10 waves, χάνουμε 2 charges στο process, ας πούμε. Οπότε, τι θα συμβεί, θα δώσω ένα charge για το speed. Νομίζω πως θα το δώσω για τώρα. Please, να βλέπω. Ευθυγραμμίζομαι κι εγώ, γιατί καμιά φορά δεν το πιάνω με το Mystic το τέτοιο. Τη φάση. Ας το... Όχι ρε μαλάκα, έχω τις βόμβες που σκάνε και ξανασκάνε, οπότε σημαίνει τώρα γρήγορες αποφάσεις. Λοιπόν, ψάχνουμε για μπαταρία σε πρώτη φάση. Αν και 15 coins για γαμώτο, μία μπαταρία. Θα ήταν 15 coins για 4 ζωές. Θα τα κρατήσω γιατί κοιτάμε μακριά. Πάρτο. Δεν ξέρω, μου φάνηκε καλό ρε μαλάκα. Είναι σχεδόν πάντα καλό το car battery, απλά με το Mystic δεν κάνει τίποτα. Τι να πω.
Βασικά, ναι, δεν μπορεί να κάνει κάτι δυστυχώς. Απλά είδα κάτι που σχετίζεται με μπαταρία και λέω εδώ είμαστε, πιάστα γρήγορα. Είναι η δύσκολη αυτή η φάση. Πετύχαμε ένα περίεργο συνδυασμό με τις βόμβες. Μια στο τόσο εμφανίζεται να μου θυμίσει ότι πρέπει να σκέφτομαι γρήγορα. Και εγώ απαντάω με τον αντίστοιχο. Με την αντίστοιχη αδυναμία. Αυτό λοιπόν που δεν περιέγραψα νωρίτερα, εξήγησα βασικά, είναι ότι για να σταματήσεις τα waves πρέπει να δώσεις μισή καρδιά, και καλά για να πατήσεις πάνω στο κουμπί το οποίο σταματάει με τα waves έχει καρδιά, οπότε δέχεσαι μισό damage, το οποίο σε αυτή την περίπτωση νομίζω είναι αξίζει. Το πιστεύω. Είναι μισή καρδιά για ένα item, να σίγουρα. Λοιπόν, εδώ έχουμε μπαταρία. Δυστυχώς δεν έχουμε item καλό. Έχει γίνει μια περίεργη κατάσταση. Θα παίξω τη βόμβα. Χώθηκα ρε, ευθεία να το πάρω. Τώρα μπορώ να το σκεφτώ πιο καλύτερότερα. Αυτό μας δίνει και λίγο damage. Μπαταρία επίσης συνεχίζει να μην δίνει για λόγους. Θα πάρω... Λοιπόν... Θα πάρω αυτό... Το οποίο ουσιαστικά θα... κάνει τα... Βασικά αυτό το item room... να κοστίζει πλέον χρήματα και όχι κλειδιά, για να γλιτώσουμε λίγο τη φάση με το... με τα κλειδιά, να μην αγοράζουμε κλειδιά. Εφόσον έχω τώρα τη δυνατότητα, θα δώσω 15 cents για ένα HP συν damage up. Sorry, φίλε, δεν ξέρεις το παιχνίδι, δεν σου δίνει καθόλου HP up. Παρ' όλα αυτά εκτιμούμε τον damage. Το damage ήταν μια χαρά που έδωσε, νομίζω ήταν 1.70 κάτι. Και κάτι άλλο που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν το... Καλησπέρα. Ήταν το Holy Light. Holy Light σε αυτό το mode, δηλαδή βασικά ότι γενικότερα έχει πιάνει λίγο, σε βοηθάει στο AOE damage. Αξίζει full. Ναι. Oh, τι έκανα, πάτησα το Trail of Blood. Nice. Βοηθάει full γιατί σκέψω ότι ρίχνει ένα δάκρυ το οποίο έστω ότι πετυχαίνει και βγάζει αυτό το Holy Light shot, ας πούμε. Μπορείς να φας και τα γύρω... τους γύρω enemies, οπότε σίγουρα, γιατί όχι, βέβαια θα το κάνω, έκανα. Και από ό,τι βλέπω πάμε πολύ ωραία, πολύ ωραία κάνω. Το λέω γιατί το charge please, δεν ξέρω, όχι, δεν μπορεί να μου δώσει άλλο, έτσι θα μείνω με 3 και με 10 coins, οπότε δεν θα πάρω holy light. Εντάξει, προς το παρόν δεν έχει βγει πάρα πολύ άσχημα σε γενικές γραμμές, αλλά δεν το λες ένα καλό run παρόλα αυτά. Τα στάντα του grid είναι γενικότερα λίγο αυστηρά και ψηλά σε σχέση με τα υπόλοιπα κανονικά runs. Δηλαδή μπορείς να την μαλάκα, πως θα πέφτυγα, μεσίας να πούμε. Στα κανονικά runs μπορείς να το δουλέψεις λίγο με το skill. Χωπο, τι έκανε εδώ. Gappy's Po και Spirit of the Night. Λοιπόν, τι κάνουμε. Παίρνουμε αυτό που κοστίζει 1. Και κάνουμε 1, 2, 3. Και 2, όχι. Και 1 και το άλλο. I guess. Να. Και είμαστε Spirit of the Night, Spectral Tears. Οκ, γιατί όχι. Δεν με χαλάει τον Gappy's Po γενικότερα να το κρατούσαμε. Αλλά νομίζω με Mr. Mystic είμαστε σε καλύτερη... σε καλύτερη τύχη. Και πετάμε επίσης, το οποίο είναι cool. Και μπορεί να μας δώσει κανένα consumable. Please, γιατί δεν δίνεις λίγο κάτι. Λοιπόν, θα δοκιμάσω την τύχη μου για ένα secret room, γιατί το Holy Light μου λέει... Κάτσε. Με σπρώχνει. Α,
Εντάξει. Οκ. Δεν ήταν στιγμή. Ω, τώρα θα το πάρω. Έχω charge. Εντάξει, απίστευτο. Απίστευτο βασικά, απλά δεν το είχα φανταστεί. Υπήρχε όμως πιθανότητα. Κάλιστα. Α, τέλεια. Και το επόμενο μου αρέσει. Αλλά, έλα που δεν γίνεται. Εντάξει, μια χαρά. Μια χαρά. Ευτυχώς που μπορείς να βρεις και μερικούς αντιπάλους στο αυτό μου, ρε, ξέρεις ποιο εννοώ. Οκ, ένα HP, δεν το παίρνω ακόμα. Και εδώ έχουμε... ναι. Γιατί τα Spectral δεν περνάνε... Μάλιστα, οπότε τώρα πετάμε. Μπορούμε να ρίξουμε το shot πάνω από την πέτρα, το οποίο είναι cool. Παρ' όλα αυτά δεν θα περνούσε μέσα από τους αντιπάλους, κάτι που τώρα θα συμβαίνει. Συν Holy Light, είμαστε ευχαριστημένοι πάρα πολύ. Λοιπόν... nice. Λοιπόν, μου αρέσει πολύ αυτό που συμβαίνει εδώ πέρα. Επίσης... κάνε κράτη, να βγάλουμε κανένα χρήμα. Ρήμα για χρήμα. Βέβαια. Λοιπόν... ευθύς εξ αρχής... πάμε εδώ. Γαμάει που είναι reusable το τέτοιο. Ναι, επίσης τα items όταν τα παίρνεις, θα το έχετε παρατηρήσει, το λέω λίγο μάλλον περιττό, αλλά το κάνω. Nice. Αυτό που σημαίνει ότι ξαναβγαίνω, άμα πάρω μια καρδιά ξαναβγαίνει και τα λοιπά και τα λοιπά. Μπαταριούλης λοιπόν, κύριος, τον οποίο δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Το πολύ θετικό. Να πάρω και την κυρία, όχι θα την παίρνω και θα μου δώσει καρδιές. Θα τις πάρω και θα τις αφήσω κάτω. Ξέρεις, κάνω σκέψεις τώρα περιττές, ρε, μόνος μου. Εντάξει, λοιπόν, μπαίνω. Μπαίνω και βλέπουμε και κάνουμε. Τι έλεγα, τον μπαταριούλη. Σε κάποιες φάσεις θα κάνει αυτό τη δουλειά του μόνος του. Αυτό είναι το καλό. Δε φαίνεται actively, ας πούμε, αυτό το πράγμα που θα μας δώσει. Το έξτρα σωστό, αλλά αυτό που θα κάνει είναι ότι θα αφήσει μέσα στο δωμάτιο. Όπα, κάτσε. Εδώ, stop. Nice. Εύκολα πράγματα. Έχουμε πάει πάρα πολύ καλά. Μου αρέσει πάρα πολύ το πώς γίνει η φάση. Λοιπόν, ο μπαταριούλης κάθε μία στο τόσο, τέλος πάντων, θα πετάγεται και θα πετάει βασικά ο ίδιος μία μπαταρία κάτω. Κοίτα το τι έγινε, ρε. Αυτό είναι που λέει ότι καμιά φορά δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω ο Mr. Mystics. Για λόγους. Κάπως με το target... δεν ξέρω. Tear Zap. Θα πάρω και μία μαύρη. Θα πάρω μία άσπρη. Και. Α, αγάπη. Αγάπη από νάιλον. Ψηλέ. Nice. Δεύτερο. Λοιπόν, αγάπη επίσης τώρα δεν είναι κακό item. Αλλά όπως βλέπετε, Mr. Mystics μας έχει πάει πολύ σωστά. Επίσης από items εδώ δεν βλέπω κάτι το συναρπαστικό, οπότε δεν ξέρω αν θα κάνουμε άλλες αγορές σε αυτή τη φάση, αλλά θα το δούμε, παρακαλώ. Κύριε, χαρτιά, papers please. Άλλο ενδιαφέρον παιχνίδι, δεν ξέρω, έκανα μια αναφορά κατά λάθος. Ναι, έπρεπε να γίνει και το grid mode στο μεταξύ, σε άλλα νέα. Το freeze που πάθανε τα παιδάκια εδώ πέρα ήταν λόγω του Battery Baby. Κάνω λίγο κύκλους, αλλά ψάχνω να δω τι μπορώ να κάνω το exploit. Τι μπορεί να με βοηθήσει. Ναι, χρειαζόμαστε λοιπόν το grid. Είναι ένα από τα 10 που χρειαζόμαστε. 10 bosses κάθετος, δεν ξέρω πράγματα. Έτσι, όμορφα. Είναι δύσκολα, γενικότερα στη συνέχεια ξεκλειδώνεις και το greedier mode, το οποίο το λες και απλά ξεκάθαρα πιο δύσκολα από το greed. Θα δείτε το κοντά μας χωρίς λόγο. Gate είναι δυνατός αντίπαλος, μη μου σπάς τις πέτρες. Πουλείς. Το έκανες, είσαι αλητήριος. Είναι μου αλητήριο, τι να σε κάνω. Α! Γιατί. Ωραία, πάει κι αυτός. Μας περισσεύουν τα charges. Να πάρω range.
Range, μάλλον range, γιατί έχουμε μία μπαταρία τώρα. Ναι, ωραία, εκείνη το σωστό. Και δυστυχώς δεν έχουμε κάτι άλλο, απλά θα κατέβουμε με μία μπαταρία έτοιμη για το επόμενο ροφό. Τι θα κάνω τώρα, επειδή πάμε για τρόλαρα και λίγο. Δεν ξέρω αν ήθελα να την πάρουμε μπαταρία. Ωραία, μπαίνουμε έτσι. Γιατί θέλουμε τη μία καρδιά να την έχουμε έτοιμη για το Deal with the Devil. Γι' αυτό την κράτησα. Γιατί κρατάμε το Spirit of the Night. Βασικά δεν ξέρω, το κρατάμε και τώρα. Πες να τρολάρω, γενικά δεν ξέρω τι σημαίνει. Παιδιά, καλησπέρα. Εγώ τώρα το μαθαίνω. Anyway, full συμφέρει η ανταλλαγή. Μια καρδούλα για ένα item. Να μην δώσουμε τρεις μπλε. Σε λίγες περιπτώσεις μας ενδιαφέρει πλέον το κόκκινη, μπλε, μαύρη. Πολύ περισσότερο αριθμός είμαστε σε πιο δύσκολη φάση από ότι στα κανονικά runs. Οπότε, Deal with the Devil. Αν ένα αγάπη item. Α, τίποτα. Chariot. Και Two of Diamonds. Two of Diamonds πάρα πολύ δυνατό. Στο 40 μπορούμε να το κάνουμε πολύ σωστά αυτό, πολύ σωστά. Παίρνω και αυτό, έχω και μια κόκκινη καρδιά για το επόμενο deal. Όπως θα παρατηρήσατε, λογικά έχει δυσκολέψει λίγο το επίπεδο. Ίσως δεν φαίνεται τόσο επειδή έχουμε ανέβει λίγο στο damage. Έχουμε ανέβει επίσης και στο attack speed. Αλλά νομίζω τώρα θα βγάζει μάτι το πώς έχουν δυναμώσει οι αντίπαλοι. Ήδη πάμε στο Womb. Δεν ξέρω αν αυτό αλλάζει κάτι για το damage που θα μας κάνουνε. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Empress. Gembress. Οπα. Λοιπόν, πλήρωσε για το coin που δώσαμε και 2020 με σκλα bonus. Με σκλα bonus. Ταμάι. Λοιπόν, range BFF. Έχω μία. Ποτέ δεν ήμουν καλό στο σχολείο. Όχι, μωρέ. Λοιπόν, αφήνουμε τη μπλε καρδιά για να εκμεταλλευτούμε τη μαύρη που ήδη έχουμε πάνω μας. Δηλαδή να φάμε δύο damage, να χρησιμοποιήσουμε ήδη το τέτοιο για το BFF. BFF έχω εντύπωση πως κάνει για τα familiars. Τα κάνει πιο δυνατά. Θα το ξοδέψω γιατί range δεν νομίζω να χρειάζομαι να πάρω και επειδή μου περισσεύει ένα charge σε αυτή τη φάση, θα πάρω BFF. F. Να γίνει πιο μεγάλος ο μπαταρίας. Cool. Λοιπόν, μπαίνουμε Empress. Έχουμε πίσω αφήσει και το Two of Diamonds. Θα το χρησιμοποιήσουμε την κατάλληλη ακριβώς στιγμή. Πω. Εντάξει, τώρα το 2020 actively, ας πούμε, διπλασιάζει τον damage μου. Sorry. Now what? Range δεν θα πάρω. Τσάμπα να δώσω. Μάλλον θα δώσω μερικά λεφτά. 2, 3, 4. Nice. Backpack. Τι μπορεί να μας βοηθήσει με το backpack? Με το quack-quack. Θα το πάρω για 7. Θα το πάρω. Nice. Εκεί θέλει ακριβώς τη μέση μεταξύ. Πω, με ξεφτύλισε, ρε. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Πιάσαμε και τα laser τώρα, ξεκίνησε η εποχή των παγετώνων. Άσχετο, ρε. Απλά έτσι. Μου ήρθε ήθελα από μια εποχή, είπα τον παγετώνα, λες και ξέρω κι άλλες από εκεί. Λοιπόν, αυτό δεν ήθελα να το έρθω τώρα, αλλά πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Please, φίλε μου. Έχω κι άλλη παρέα που έρχεται. Γεμίζει κάπως πιο γρήγορα το spacebar item. Δεν πρέπει να είναι. Έλα ρε. Δεν πρέπει να είναι ιδέα μου, δεν ξέρω πως. Πω ρε, ξεφτύλα ρε, ξενέρα, ξεφτύλα όλα από ξέ. Ξεκόλα επίσης, μ' αρέσει. Είμαστε στα 46. Επί 2. Cool. Λοιπόν,
Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει εδώ πέρα είναι ότι βασικά αυτή η στήλη εδώ πέρα που έχει 7 coins, ό,τι βγαίνει από εδώ νομίζω έχει 7 coins αλήθεια. Οπότε ας δώσουμε πρώτα το charge για να τσιμπήσουμε. Backpack. Ευχαριστώ, δώρο. Μας αρέσει πολύ, αν και ήρθε λίγο αργά, το Nuns Habit. Ρε, είμαι βλάκας ρε μαλάκα, δώστε μου ένα ξύλο. Ένα ξύλο, σε φάση ένα stick, ξέρω εγώ, από δέντρο. Είμαι βλάκας ρε μαλάκα, τι κάθομαι και κάνω. Αντί να το να πατήσω το Of Diamonds και το κουβαλάω τώρα, ας πούμε, δεν πάτησα το Empress. Μιλάμε για... Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι συμβαίνει και δεν ξέρω και αν έχει σημασία. Όποιος βλέπει... Πολύ λάθος, δε, βασικά, όποιος βλέπει κρίμα. Όποιος βλέπει κρίμα που δεν ξέρει πόσο κακά παίζω για να... Για να... Τέλος, εμετός. Λοιπόν, είμαστε δυνατοί παρόλα αυτά. Ηθικό ακμεότατο. Πουπ, κοκκινότατο. 45, 6, 7, 9, εντάξει, ναι, δεν ξέρω να μετράω, πάμε. 2 of Diamonds, παίζουμε. Και έχουμε 96. Πάω, γκράω, you feel safe. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Backpack. Λοιπόν, έχουμε παίξει πολύ σοβαρό τέτοιο εδώ πέρα, έτσι. Πες μου ότι δεν έκανα τον deal with the devil. Α. Δεν το πιστεύω πόσο κακό είναι όλο αυτό, ρε. Δεν το πιστεύω. Λοιπόν, Sprinkler. 7. Δεν πειράζει. Είναι μισή τιμή. Δεν μπορώ να χάσω σε αυτή την... Candle. Δώσε το Candle. Δώσε και αυτό. Θα το κάνω και αυτό. Τι κάνει? Boom. Damage Mion Range. Σα θέλω, σ' αγαπώ. Μου αρέσεις. Συνεχίζεις. Εδώ, ευθεία. Όχι, μαλάκα, είμαι ανάπηρος. Γιατί κάθομαι έτσι? Κάτσε να στρώσουμε λίγο τα πράγματα. Λοιπόν, το δίνεις αναγκαστικά. Θα έχουμε κι άλλο, αλλά μου αρέσει το 9 Volt. Και μου αρέσει πάρα πολύ επίσης το ότι έχουμε το Chaos τώρα και το ότι έχει 7 cents. Υπάρχει περίπτωση στα επόμενα shops να μην έχουμε τη δυνατότητα να παίξουμε την όλη φάση για 7 cents. So, εδώ πέρα διπλασιάζουμε το value. Να παίξουμε και εδώ. Έχει κάτι, την Drock. Όχι, λες και έχεις Bomb of Likes. Πάμε. Πήραμε διάφορα πράγματα, δεν ξέρω αν αξίζει να ασχοληθώ με ορισμένα ή κάποια από αυτά. Και παρόλο που είπα δύο φορές το ίδιο, δεν ξέρω, συνεχίζω να μην ξέρω. Καλό είναι το 9 Volt, το οποίο νομίζω αντί για 4 charges χρειαζόμαστε πλέον 3. Αγαπώ. Θα πάρω και αυτό. Αγαπάμε 9 Volt. Μας αρέσει το Nuns Habit γιατί όσο δέχεσαι damage σημαίνει ότι γεμίζουν τα charges σου. Που αυτό σημαίνει ότι με το Sprinkler και κοίτα μαλάκα έχω σαστήσει ρε. Είναι πάρα πολλά πράγματα που συμβαίνουν. Πόπο και βρήκαμε γκάπι. Λοιπόν, έχουμε αρρωστήσει. Εντάξει, δεν είναι φαινομενικό αυτό που συμβαίνει. Έχουν ξανασυμβεί πράγματα. Αλλά chill και γκάπι. Σοβαρό damage από εκεί πέρα. Λοιπόν, με συμφέρει να πάρω για τα charges το τέτοιο. Αρχικά θα παίξω αυτό το οποίο μου δίνει 2 items. Μαλάκα, έχω sorry για αυτό που συμβαίνει. Sorry. Έχει παραγίνει. Μήπως είναι ώρα να αφήσω το Mimic. Το... πώς το λένε. Το... ναι. Το Mysix. Έχω backpack. Μπορώ να κουβαλήσω 2. Αυτό που σκέφτομαι είναι ότι θα πάρω σίγουρα το Sprinkler. Το οποίο θα παίξει μπάλα στο grid. Στο grid fight. Στο boss. Αυτό δεν γίνεται να το αλλάξω. Τώρα από εδώ και πέρα αλλάζω το Mysix για το τέτοιο. Για το καρφί, το οποίο σε κάθε charge μου δίνει μια ζωή. Νομίζω πως ναι. Γιατί από items μπορεί να μην είμαστε τρελά κουμπωμένοι. Συνεχίζω να κάνω βλακίες. Δεν υπάρχει πρόβλημα με αυτό. Καπά. Παναγιά. Τι συμβαίνει. Λοιπόν, κάνουμε εδώ πέρα ένα έτσι. Παίρνουμε μια ζωούλα, παίρνουμε και το Chaos. Και ό,τι μπορούμε από εδώ, θύμισέ μου, Storage Energy. Επίσης πάρα πολύ καλό. Jumper Cables, δώσε! Δώσε πράγμα στο λαό. Παίρνω Milk για 7, το παίρνω, δώσ' το. Δεν θέλω, δεν παίρνω, εντάξει, αστείο. Λοιπόν, συνέβησαν πράγματα. Δεν πρέπει με τίποτα να ξεχάσω το Sprinkler. Και βασικά μπορώ να πάρω και κάτι τσάμπα. Αλλά δεν βλέπω πολλά πράγματα. Που να θέλω. Θέλω κόκκινη ζωή.
αδιάφορο. Είναι αδιάφορο, ναι. Μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά όχι. Θα δώσω μερικά λεφτά για το reroll, γιατί πλέον... Μπα, όχι, όχι, δεν παίζει. Λοιπόν, ανταλλάζουμε Mystics που έκανε τη δουλειά του και ευχαριστούμε και θα ξανάρθουμε. Γεια, Sprinkler, σοβαρό κύριο. Το καλό που κάνει το Sprinkler είναι ότι στακάρει, δηλαδή βάζεις ένα και μετάλλο ένα και μετάλλο ένα και όλα είναι στον ίδιο χώρο. Οπότε, σε συνδυασμό με όλα τα άλλα που έχουμε κάνει, εντάξει, βγαίνει αιμητικό, κάτι το αιμητικό, ας πούμε. Θα το πάρω γιατί είμαι πολύ έξυπνος και έχασα damage και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ έξυπνος. Blankard. Εντάξει, το παιχνίδι έχει χάσει τα λογικά του full. Και ένα άλλο πράγμα που θα μας κάνει να κερδίσουμε τώρα, τώρα που σπάσαμε τα poops και πήραμε για κάποιο λόγο 6 coins ή 7, είναι το Hive Mind. Το οποίο διπλασιάζει τη δύναμη των μυγών που παράγουμε μέσω γκάπι. Οπότε άντε και γεια σου. Λοιπόν, άρρωστα πράγματα έχουν γίνει, άρρωστα. Θα παίξουμε ένα sprinkler, το οποίο βλέπετε ξεκινά και ρίχνει. Και πάμε εδώ τώρα, θα γίνει το πανηγύρι, ξέρετε τι πάνε. Θα πάμε εδώ, nice. Stores energy, χάμος, γίνεται. Βασικά κοίταξε εδώ, βάζω sprinkler. Βάζω sprinkler, δεν ξέρω, έχω χάσει τα κουμπιά ρε. Περνάνε τα, απλά κερδίζω. Για λόγους έτσι μόνος μου. Δεν ξέρω τι κάνω, απλά προσπαθώ να... Κάνω δουλειά, δεν καταλαβαίνω. Τώρα κερδίσαμε. Και τι τον νοιάζει. Χιμό ρε. Κοίταξε εδώ. Με τα holy shots τι γίνεται. Μαλάκα, απίστευτο. Δεν παίζω τον boss καθόλου ρε, φεύγουν απλά οι μύγες και το sprinkler. Και απλά δεν λέω να σταματήσω ποτέ, αλήθεια. Ένα αρνητικό είναι ότι άμα να τώρα δέχτηκα damage, ξέρω εγώ πήρα charge. Δεν χάνεις, είναι... τι γίνεται εδώ πέρα, είναι απίστευτο. Πω πω και όσο πιο μακριά, Lamb of Coal, εντάξει. Έχει ξεφτυλιστεί το παιχνίδι ρε, sorry. Πρέπει να ζητήσω συγγνώμη για αυτό. Είναι κρίμα. Έτσι μου έρχεται να πάρω το Holy Light, το Holy Water και θα το πάρω βασικά. Ή όχι, έχω και άλλο όροφο. Πρέπει να έχω. Βασικά θα πάρω μία ζωή. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Γιατί όχι, γιατί να μην την αγοράσω. Γιατί. Δεν πειράζει. Όχι, αλήθεια δεν πειράζει. Κοιτάξτε εδώ, είμαστε γεμάτοι. Καταστρέφουμε. Μιλάμε ότι κυριαρχούμε. Δυναστεύουμε. Αυτό είναι υπομαλακία. Καταδυναστεύουμε, είναι, δεν ξέρω. Ξεπεράστε το ό,τι και αν ήταν. Βλέπω κι άλλο damage. Και όταν βλέπω κι άλλο damage, το παίρνω. Αλλά από εδώ και πέρα, βασικά, αυτό που θα κάνουμε είναι να μαζεύουμε λεφτά. Διότι θέλουμε να βάλουμε λεφτά και στο donation machine. Μια άλλη φάση που υπάρχει μέσα στο grid. Έχει ξεχωριστό donation machine. Το οποίο ουσιαστικά άμα το παρακεράσεις, του βάλεις κάμποσα νομίσματα, σου βγάζει, σου ξεκλειδώνει χαρακτήρα. Τον grid, τον keep it. Λάθος, δεν ξέρω τι λέω, θα χάσει με το που λέω, θα με αποσπά απίστευτα. Τελείωσε και εγώ ρίχνω μόνος μου ρε, μα δεν ξέρω τι γίνεται, αλήθεια. Κοίταξε εδώ τι γίνεται. Δεν ξέρω, δεν έχει σημασία. Ναι, λοιπόν ξεκλειδώνεις grid άμα κάνεις αρκετά donate. Και τα λέω αρκετά εννοώ... σχεδόν 1000. Τα λες και αρκετά. Μαλακά, θα τα σπάσω αυτά, ρε. Μαλακά, άντε. Άντε και από αυτό σου. Eternal Heart. Θα το τσιμπήσω. Ή όχι. Θα το τσιμπήσω ή όχι. Θα το τσιμπήσω.
Και θα πάρω και από εδώ αυτό. Θα το πάρω γιατί παίζει να μην το έχω πάρει καθόλου. Οπότε ας το ξεκλειδώσουμε. Ωραία, λεφτά εδώ δεν θέλουμε να χαλάσουμε άλλα. Έχουμε γεμάτες μπαταρίες, τι μπορώ να κάνω, να χαλάσω ένα nail εδώ. Που έχω car battery ρε, έχω πάρει car battery και μου βάζει δύο καρδιές ανά τέτοιο. Νομίζω έτσι. Νομίζω πως αυτό είναι το η περίπτωση. Λοιπόν, ξεκάθαρα είναι ένα νικηφόρο run αυτό. Καλή πρώτη επαφή με το grid. Καλό να είχα και καμιά βόμβα. Α, νομίσμα. Nice. 62. Παίζει πολύ απλά να μην τα πάρει όλα. Ενώ ότι... Μην νομίζετε ότι απλά έχει να κάνει με το άμα έχεις και 100 Nikes στην τάξη. Βλέπω πως δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να χάσουμε. Καλό θα είναι να σπάσει αυτούς εδώ αυτός. Μπας και πάρουμε κανένα coin παραπάνω. Άμα χρειαστεί. Δεν έχω κάτι να πω. Να μιλήσω για τον Gappy που απλά κερνάει damage. Τα sprinklers που είναι δύο μόνο και μόνο επειδή δεν είμαστε αρκετά αδύναμοι ώστε να βγάλουμε παραπάνω. Άμα είχα δεχτεί damage δηλαδή, απλά θα κουμπώνω κι άλλο όσο με χτυπάει, τόσο πιο δυνατός γίνομαι, αλλά είμαι αρκετά δυνατός ήδη. Λοιπόν. Ωραία. Έχω ήδη 75. Α, γιατί το έχω κάνει μια φορά, νομίζω. Δεν θυμάμαι με τη μάγκη που κάνει. Παίζει να το έχω κάνει με τη. Να βρει πήρε μόνο 3. Εντάξει, εμετός. Εμετός. Εντάξει. Εντάξει. Anyway, κανένα πρόβλημα. Νομίζω ότι. Ήταν και εισαγωγικό, ήταν κομπλέ. Βασικά αυτό γιατί εισαγωγικό. Και για να τεστάρω. Πρέπει να το είχα κάνει όντως μόνο με τη Μάγκη και με τον Αζέιζελ. Ναι. Anyway, okay. Λοιπόν, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Ελπίζω να σας άρεσε το διαφορετικό mode. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας.